Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα vlog εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Παρέα φυσικά είναι και ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος μου είναι εδώ. Θα τα πω τα υπόλοιπα συνέχεια. Ας παίζει το φίλε. Μόλις τελείωσα την εκπομπή, ήρθε το αγόρι μου να με πάρει. Γιατί πετάμε για Κρήτη. Είπαμε τώρα που ανοίγει ο καιρός και καλοκαιριάζει να μην μένουμε στην Αθήνα, αφού έχουμε δύο μέρες ρεπό, Δευτέρα, Τρίτη. Βέβαια, γιατί εμείς είμαστε πολύ άσχολοι και θέλουμε μια τζούρα έτσι. Χαλάρωση. Χαλάρωση. Γιατί επειδή είναι πιεσμένη σωματικά και. Και ψυχολογικά πρωτίστω. Πνευματικά, τη δουλειά μου. Πνευματικά. Όχι, από σένα είμαι κουρασμένη. Πήγαινε μόνη σου στα χάλια τότε. Όχι, είσαι τέλει μαζί μου. Κουράστηκες από μένα. Στα Χανιά είναι διαφορετικά. Η ώρα είναι 5 παρα 5, 6 παρα 10 φεύγει το αεροπλάνο. Και εμείς είμαστε ακόμα στον δρόμο. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό, πώς με έπεισε αυτός εδώ ο άνθρωπος να κλείσουμε τέτοια ώρα πτήση. Γιατί εγώ δεν μπορώ, αν δεν πάω 3 ώρες πριν στο αεροδρόμιο, δεν μπορώ. Έτσι. Και θα πάω στο μιλάς τέταρτο. Μιλάς πάρα πολύ, η πυρδιάγερση έχεις. Είμαι τώρα μόλις τελείωσα την εκπομπή και έτρεχα για να έρθω. Ζήσει λίγο επικίνδυνα. Βέβαια, πολύ επικίνδυνα γιατί βλέπω ότι μπαίνουν μέσα από τα σπάτα τώρα εδώ. Ναι. 9,5 χιλιόμετρα είναι να παρκάρουμε το αυτοκίνητο και από εκεί να πάρουμε το βανάκι να πάμε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το αυτοκίνητο δεν το βάζουμε στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Πρώτον, τώρα βέβαια κάνουμε δυσφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Ούτε έτσι είναι βιβλίο. Είναι η αληθινή πλευρά. Η αληθινή πλευρά. Πας στο μακράς διάρκειας, το βάζεις εκεί, μέχρι να πάρεις τις τσάντες, να ανεβείς πάνω, σε να φορείς, τότε έχεις γίνει κλίμα. Κλίμα μουσκεμα. Από τον υδρότα. Δεύτερον, κινδυνεύεις να σου κλέψουνε. Τρίτον, είναι πάρα πολύ μακριά και αυτό το κλίμα μπορεί να χάσει και το αεροπλάνο το ίδιο. Οπότε το παρκάρεις στα πάρκινγκ, εδώ πέρα δεν θα έχουμε σίγιο πάρκινγκ. Εντάξει, είναι και φίλοι μας εκεί πέρα. Στους αετούς πηγαίνουμε και αφήνουμε το αμάξι μας. Ορίστε. Μας προσέχουν. Είναι φίλοι μας. Και μας βλέπουν κιόλας. Σε... Μια φορά δεν πληρώνουμε κιόλας. Οπότε γι' αυτό το λέω. Πας και ναι, την επόμενη φορά. Κάτι δικά μου τώρα τέλος πάντων. Πάντως εδώ πέρα το προσέχουν τα αγόρι μου. Δεν έχουμε έτσι παράπονο. Τέλος πάντων, θα έχουμε άλλο έναν άνθρωπο μαζί μας που θα συνταξιδέψουμε. Ναι, θα τον δείτε στη συνέχεια. Σε πολύ λίγο. Είναι έκπληξη. Είναι έκπληξη. Σας καψουρεύουμε. Έτσι. Δεν σας τα δείχνω. Είναι αναμονή κοινού. Α, ωραία. Αυτός εδώ θα είναι ο τρίτος της παρέας. Αυτό σου έχω κάνει ένα εξαιρετικό πλάνο. Περιμένω να σου ξεχωλώσω. Φαίνεται η μύτη μου. Την έφτιαξες. Ναι, από χθες την έκανα. Γύρνα λίγο προφίλ γύρω. Έβαλα μανταλάκι. Ναι. Για να μικρύνει το ρουθούνι. Φαίνεται. Ναι, θα περάσουμε ωραία. Ωραία. Είσαι έτοιμος. Πιο κοντά, να φαίνεται η μύτη μου. Λίγο ακόμα. Λίγο προφίλ. Θες ρουθούνι. Κακαδάκι. Παιδί μου, δεν ελιθορίζω. Το σωστό κριτικό blog. Αυτό ήθελα να κάνω. Μίλησε μου. Εντάξει, το που πατά μας κατουργείται πάνω το παιδί. Όχι. Δεν τρέπεσαι λίγο μεγάλος άντρας. Για, άστε να πάνε τέλος πάντων. Γιατί κατουργείσαι πάνω. Α, πώς. Γιατί αποβάβεσαι να πλάνα. Φοβάμαι και πήγαν. Να πρέπει να πηγαίνεις πολλά κατά πριν μια απογείο. Για αλήθεια είναι ότι τώρα άστε να πάνε. Πόσα κατέβω κάτω έτσι. Έχεις κάνει και το μοτρό. Όχι, το μοτρό το κρατάω καλά. Τι έχεις. Ωραία. Τι είπε. Τέλος πάντων, έλα. Κλείσω, βλακίες λέμε. Τι να πω, γιατί με έχετε αφέξει να παίξαμε. Α, δεν άκουσες. Καλύτερα. Ευτυχώς.
Κατάλαβες κύριε, γιατί δεν θέλουμε να δίνουμε τις αποσκευές κάτω. Μας καθυστερείς. Συγγνώμη, εσείς ποιοι είστε? Δεν σας γνωρίζω. Συγγνώμη. Πιο κοντά στην ίδια. Δεν ξέρω, μα έχει το ωραίο πρόσωπο που με εμπνέει να κάνω τόσο κοντινά. Δεν έχω αχυρονική μύτη. Ναι, ξεκάθαρα. Με βλέπεις απότομα. Δεν λες. Ένας αρχαίος Έλληνας. Το παιδί που κατουρίθηκε και κυκλοφορεί ανάμεσα μου. Το παιδί, για να δω. Τσίστα. Ναι, δικό μου το vlog και δείχνω εσάς. Τους φιλοξενούμενους θα δώσει. Παιδιά, διάστος είμαι. Μόλις φτάσαμε στα Χανιά. Αύριο πρέπει να πάω να πάρω ένα τρίποδο για την κάμερα, γιατί έχει κουραστεί το χέρι μου. Ναι. Μεθαύριο θα κάνεις? Μεθαύριο θα πάμε να κάνουμε γυμναστήριο, εννοείται, προπόνηση. Τι άλλο? Αυτά, θα πάμε. Σήμερα, καταρχάς θα πάμε. Εγώ λιμοκτονώ, δεν έχω φάει τίποτα. Οπότε, δύο μέρες έργες στην Κρήτη, δεν θα φας? Θα φας. Είναι πολύ άσχος. Μπορείς να με μαυρίσεις λίγο στο blog σου? Ναι. Όχι. Για περίμενε. Να, κοίτα τώρα, έτσι. Ωραίος. Και ήρθε η ώρα να σας κάνω ένα room tour εδώ στο Ελιά, στο ξενοδοχείο Ελιά, Αγία Μαρίνα, στα Χανιά. Σας γυρνάω λοιπόν την κάμερα και είμαι έτοιμη να σας δείξω. Λοιπόν, η κοπέλα είναι... Κάνω room tour τώρα. Εδώ βλέπετε ένα υπέροχο νησί, μόλις αγοράστηκε από ένα μεγιστάνα. Εκεί θα φτιάξω ένα μολ. Μολ Αγίας Μαρίνας. Εκεί, ναι, θα κάνω ένα ωραίο παγοδρόμιο. Και πίσω από εκεί, ναι, θα κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο φυτώριο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Άντε! Καλώς ήρθαμε! Καλώς ήρθαμε στην Κρήτη, στην Αιγιά! Ας το πάρω, το δω, το δω! Έλα! Το πιο! Πρώτη φορά, ε! Γεια σου και εσύ! Τι κάνεις, παιδί μου? Μπορεί να πάρω το φαγητό. Είμαστε έξω και τρώσουμε τα χέρια. Δείξτε το πραγματικό πρόβλημα με το μακεροπύρουνο. Έξω ήδη μισό ώρα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε υγεία. Φίλος. Να σου πω, κοίτα, κοίτα πως κάνει. Αυτές τις γιαγιάδες. Για τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, μωρέ, εδώ. Ξυπνήσαμε και πάμε. Έχουμε αργήσει. Μην πάρα τον βλέπετε πολύ αυτόν τον κύριο με τα ομπρελίνια. Α, κοιτάξτε τι είναι με τα ομπρελίνια τους. Τα οποία δεν έχω κολλήσει εσύ με το κύριο. Και πού πάμε τώρα? Πού πάμε? Όχι, εκεί που φαντάζεστε. Όχι, όχι. Όχι, κοιτάξτε. Πάμε γυμναστήριο. Πάμε για προπονησάρα. Οι άνθρωποι μας κοιτάνε καλά, λένε αυτά τα παιδιά δεν πάνε. Η ώρα είναι 11 και 4, δεν πάμε για μπάνιο, πάμε για γυμναστήριο. Έχει κάνει μπράτσα. Να μου το έλεγαν οι φίλοι μου 5 χρόνια πριν, θα ψάχνω διακοπές, σε διακοπές γυμναστήριο. Πού είσαι? Κλειδωμένος μέσα στην... Ο δικός είναι μέσα. Ναι. Κλειδώθηκες μέσα. Δεν ξέρω, έφυγε ένα παιδί πριν από μένα, μάλλον πρέπει να κόλλω σε αυτό το... Πρέπει να συγκλείδωσε βασικά. Βασικά θα μείνεις εκεί, εμείς πάμε για μπάνιο. Εντάξει.
Να, το ξέρεις ότι βλογκάρω αυτή τη στιγμή, μήνυση και για αυτόν τον λόγο. Βάλε στο μαγιό με τα πουλάκια. Καλά, εσύ τι κοίτασα τον κλειδαρότρυπα, ρε. Θα δω πώς μπορεί να την ανοίξω, μωρέ, ανάμαλη και εσύ. Κάτσε, Παύλο, θα σε σώσω εγώ τώρα. Όχι, εννοώ. Αν πώ το γυρίσει με το κλειδί. Αποχαιρετήσαμε τον Παύλο στο Ματόπουλο. Υποδεχόμαστε. Το κολύμπρι. Το κολύμπρι, περίμενε το κολύμπρι. Θα βγει τώρα. Φέραμε και εργαλεία, τέλεια. 6 hours later. Το άνοιξε μόνο. Με ένα παιδάκι χρειαζόμουν. Το σκέφτηκα μόνος μου, να καταγραφεί αυτό, Πώς άνοιξες μόνος? Σαν το άνοιξε. Τι είσαι, τι είσαι προς τίποτα. Έσπασε αυτό που έλεγα. Είσαι μικρός Σατανάς, Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Κι εγώ. Έχεις κάνει μπάνιο? Όχι. Δεν πρόκειται να σε περιμένω. Δεν πρόκειται να σε περιμένω. Έλα, σε παρακαλώ. Η παρέα μεγάλωσε. Άκυρο, σταματήσω τον. Η παρέα μεγάλωσε, έχω δίπλα μου την Παντελίτσα. Τι ξέρετε? Είναι το κορίτσι του Νατσάκου. Πόσα χιλιόμετρα κάνει το σκονταφάμπια η ρεζέρβα του? Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και πάμε προς Σεϊτάν λιμάνι. Καλά δεν το είπα, ή λιμάνια. Στα Σεϊτάν λιμάνια. Είμαστε με λαμπάκι. Είμαστε 5 άτομα σε ένα μάξι το οποίο καίει τον κόλο του. Δεν θέλω να λες τον κόλο μέσα στο vlog σου. Συγγνώμη. Να βάζεις καίει τον ποπό του, έχουμε air condition, έχει ανηφόρες. Δεν έχει λαμπάκι, είχε παραπληροφόρηση, δεν έχει ανάψει ακόμα το λαμπάκι. Πόσα χιλιόμετρα είναι η ρεζέρβα? Είμαι τραβάς εγώ ασπίρι εδώ πέρα. Τράβα από εκεί. Πόσα χιλιόμετρα είναι η ρεζέρβα? 80 χιλιόμετρα πιστεύω. Ούτε καν. Εγώ πιστεύω είναι 30. Πάω τώρα δεξιά-αριστερά. Ήταν λιμάνια. Ήταν λιμάνια, ναι. Καλά πας, καλά πας. Λοιπόν, και ο Νατσάκος γκουγκλάρει πόσα χιλιόμετρα είναι η ρεζέρβα για το Σκόντα Φάμπια. 10 λίτρα κατά τη γνώμη. Θα το βρω, θα το βρω, έχει κάτι άλλο. Θυμάσαι όταν πηγαίναμε παλιά με τους γονείς μας που κάναμε ένα μικρό τεστ μαθηματικών μέχρι να φτάσουμε? Κάτι και σου. Κάτσε, μέχρι και η κάμερα έτσι. Απευθύναμε στην Ευρυδίκη. Τρέχουμε με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Όπου μου το κάνει ο Θεός μου αυτό, Σπαστικό! Η Θήβα είναι στα 5 χιλιόμετρα. Σε πόση ώρα θα φτάσουμε αν τρέχουμε με 100 χιλιόμετρα? Εξαρτάται και ποιος είναι ο οδηγός βέβαια. Αυτό, αυτή είναι η απάντηση. Αρχίζει η κατάβαση. Φτάσαμε. Περιμένετε με. Α, πουλάκι μου. Ανάδο και το πλοκάκι. Ανάδο και το πλοκάκι. Ωραία, φτάσαμε. Κοίτα, εγώ το κάνω όλη μία πάνω κάτω για να. Για το αερόβιο που δεν κάνω το γυμναστήριο σήμερα. Ναι. Ωραία, εγώ θέλω να δω. Να, αυτό εδώ πέρα όμως. Επειδή δεν έχει χώρο, ναι. Άσε την κάμερα να στρώσουμε εδώ που φεύγουν τα παιδιά. Ναι. Ό,τι κατεβαίνει, ανεβαίνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να μια μεγάλη σοφία. Ναι, αλλά επειδή ανεβαίνουν και άλλα από πίσω μας. It's amazing. Τι, εμείς είμαστε. It's fantastic. Ου, η παρέα μεγάλωσε. Σας το είπα, σας το είπα. Αυτή εδώ είναι η γνωστή. Η Αποστολία και ο Θανάσης, ο Σπλίντερ, ο δάσκαλος. Ή αλλιώς η κουμπάρι. Γνωστή κουμπάρι. Παιδιά, πραγματικά έχω μια τσαλάδα αυτή τη στιγμή. Και ακόμα δεν είπε ο Μερακή γιατί. Εγώ γιατί είμαι ακόμα. Η Παντελίτσα δεν μιλάει, ντρέπεται. Απ' την πείνα, θα λέει. Εδώ υποκόμμα. Ο βοηθός, δεξί χέρι όλων. Ο καλύτερος φωτογράφος. Που ακούστε τώρα τι γίνει. Προφανώς τώρα έχουν περάσει και μέρες, έχετε δει τη φωτογραφία που ανέβασα από το Σεϊτάν λιμάνι, ωραία. Βγάλανε όλη τους τόσο ωραία φωτογραφία. Εμένα με έβγαλε αυτός ο κύριος και έλεγε τακ 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 τακ
πάταγε έτσι, μια χαρά είναι. Και έχω τη χειρότερη φωτογραφία από όλους. Να ακούσουμε και την εκδοχή του. Ωραία, την κρατάω εγώ, μίλα. Φέρε εδώ. Το λάβει είναι μόνο το δικό μου το πλάνο. Ναι, μόνο μου. Μόνο κάμερο. Θα πάμε αύριο. Ακούσα να δείτε τι έγινε με την κολοφωτογραφία αυτή που μας έχει φάει το κεφάλι εδώ και δύο ώρες. Δεν πειράζει. Για να βγει το σπίτι το κάνω. Ξύπνα. Όχι, είμαι επαγγελματία όμω πια. Έχω γίνει πλέον πέτρα. Την εκδοχή να πω τώρα. Ναι, κάνετε κάμερα. Λέει, βγάλε μια φωτογραφία για μένα εδώ πέρα. Τη βγάζω. Θα σε βγάλω και καμία άλλη. Όχι, όχι, πάμε γιατί τα παιδιά περιμένουν. Πάει κάτω. Όλε είναι χάλια. Εσύ πιαζόσουν. Εγώ δεν ήθελα να στήσω τα παιδιά που περιμέναμε στον Νίνιο να βγάλω φωτογραφίε. Ενώ εσύ, εμεί όλοι θα περιμένουμε να βγάλει φωτογραφίε. Από τι έχει καταλάβει, εδώ πέρα υπάρχει μια τρέλα. Αυτό κάνει vlog για το δικό του κανάλι και κάνει και εσύ vlog για το δικό σου. Α, κάνει και εσύ βλογκάκι. Όχι, εγώ τραβάω. Καλοκαιρινό βλογκάκι. Καλοκαιρινό βλογκάκι. Καλώ ήρθατε στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο όμορφο λιμάνι των Χανίων. Πάμε καθοδόν για το φάρο. Να σου δείξω το φάρο τη νύχτα. Τώρα δεν θα βγάλουμε αυτό. Δεν βγάζουμε, να τον ειδέσαι από εδώ, αγνό φαίνεται. Πώς? Αγνό φαίνεται. Αγνό. Ναι, αγνό. Είναι αγνός ο φάρος. Είναι εκεί κάτω. Είναι αγνός ο φάρος. Τι έπαθε. Τι έπαθε. Είναι αγνός ο φάρος. Είναι αγνός ο φάρος. Λοιπόν, δείξτε και αυτό εδώ στα παιδιά να το δουν. Είναι πάρα πολύ. Είναι αγνός ο φάρος. Πολύ αγνός. Λοιπόν, θυμάστε το story που σας είχα κάνει για τα καραμελάκια αυτά της πρωτεΐνης που είναι χωρίς ζάχαρη, που τα τρως και δεν μπαίνεις θερμίδες. Εδώ πέρα η κουμπάρη μας μου φέρανε πολλά πράγματα, τα οποία και θα σας δείξω τώρα. Σας έχω πει, είναι το fitness store, μπορείτε, είναι το μαγαζί του στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και εσείς που δεν είστε από το Ηράκλειο μπορείτε να κάνετε online τις παραγγελίες σας. fitnessstore.gr. Όλα, ό,τι θέλετε, υγιεινά, snack και υγιεινά, πρωτεΐνες, συμπληρώματα κτλ. Άφοβα. Και θέλω να σας δείξω τώρα τι μου ήρθανε τα καραμελάκια αυτά που δεν έχουν καθόλου ζάχαρη και είναι high in protein. Δεν υπάρχει, είναι φοβερά. Μισκότα, μισκότα. Κάτι brownie που είναι σαν μπάρες, το τρως. Παιδιά, δεν έχει, είναι full στην πρωτεΐνη, δεν έχουν καθόλου ζάχαρη. Αυτά εδώ τα τρως και δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν. Αυτό δεν είναι sponsored, είναι η οικογένειά μας πια, οπότε fitness store εδώ, GR, παραγγέλνεις. Μου είπαν τα παιδιά ότι ρωτούσατε συνέχεια για αυτά τα καραμελάκια. Έγιναν sold out και θα ξαναέρθουν. Θανάση, αυτός είναι ο κύριος που έχει το fitness store. Αυτός είναι ο κύριος και αυτή εδώ πέρα είναι η κυρία, αυτή είναι η κουμπάρη. Οπότε ο Θανάσης σας απαντάει στα μηνύματα για αυτά τα καραμελάκια. Να τους δείχνω κιόλας. Fitness store, μπαίνει εδώ πέρα. Πανικός. Ναι, σας παρουσιάζουμε τον influencer. Σήμερα, μάλλον χθες ανακάλυψα πως μπαίνουν οι μουσικές στα stories, επομένως θα βαρεθείτε να μ' ακούτε. Ναι, δείξε μας, σε παρακαλώ. Το τελευταίο μου βίντεο, που χθες μου πάει πάρα πολύ καλά, μπορεί να έχει και 3 views, είναι αυτό. Συγγνώμη, μην ξεχάσουμε στο που σε βρίσκουμε. Περίμενε, ας κάνω το πλάνο σου, περίμενε. Κάτσε να ρουφηχτώ κιόλας παράλληλα. Ναι, πατήσου λίγο. Συγγνώμη, φαίνομαι πολύ ευκός. Ναι. Πώς να με βρεις και εδώ. Περίμενε λίγο. Ναι. Ωραία. Παύλο Σταματόπουλο, μία λέξη. Ακολουθήσαμε στο Instagram και δεν θα δείξε μας κάτι. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω το τελευταίο μου βίντεο, το οποίο αυτή τη στιγμή... Α, μπορώ να σας δείξω αυτό το βίντεο. Στο Σεϊτάν λιμάνι. Η αυτή κατσίκα είναι μία από τις... θα έλεγα θαμόνες, αλλά το θηλυκό. Ατραξιόν, ατραξιόν ναι, ήταν, ναι. Ναι, που έτρωγε τα πάντα από τις άντες των κόλπων κυρίως. Θέλω να μου δείξεις το τελευταίο, αυτό που ανέβασες τώρα. Και αυτό είναι το τελευταίο ποταράκια, περπατάνε στη χρυσή άμμο, περπατάνε και τι συναντάνε μπροστά τους, το κυματάκι. Oh. Ένα δροσερό κυματάκι που έρχεται από αυτήν την υπέροχη, ωραία θάλασσα, σαν φαλάσσερνα. Ωραία.
Και όλα αυτά στο Παύλο Σαββατόπουλο στο Instagram. Είναι δυνατόν να μην έχει δουλέψει τα ποδαράκια τη Σύση που βγάζει ποδαράκια εσύ στη συνέχεια στα stories τη. Η Σύση δεν έχει ποδαράκια. Έχει αυτά τα πόδια. Εγώ έχω ποδαράκια. Τώρα που το σκέφτομαι δεν με συμφέρει να έχω ποδαράκια. Ποδάρε λοιπόν. Μεγάλε, τεράστιε. Συγγνώμη, αλλά θα προτιμήσω τα ποδαράκια τη Σύση. Συγγνώμη, αλλά οι ποδάρες δικές μου έχουν άλλες χάρες. Τα ποδαράκια, τα Instagram stories της εσύ με τα ποδαράκια είναι το. Έχει κάνει statement. Συγγνώμη, με έχεις αλείψει σήμερα στην πλάτη. Αν καώ, πώς θα πάμε το βράδυ σε Χανιά να βγάλουμε νέες φωτογραφίες. Δεν θα βγάλεις με εξόπλατες. Θα καίγομαι όμως. Ωραία, να σου πω. Το πλάνο αυτό. Ναι, ναι. Πάω να βγάλω και εγώ ποδαράκια τώρα. Για να σε δω. Καίγομαι να πάμε εκεί ή όχι. Και πάρε παντόφλες. Γιατί? Πάρε που σου λέω. Όχι, θα το δοκιμάσω. Θα κάνω ποδαράκια. Ποδαράκι. Εδώ γίνεται κάποιο φωτοσούτινγκ μέσα στο μπαρ για να βγει το καλό, η καλή φωτογραφία με το σωστό φως, το σωστό ήλιο. Στην υγειά σας βρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου. Κοιτάς εδώ. Πώς είσαι, τι κάνεις. Μια φωτογραφία να βγάλουμε. Ναι. Του τρελού. Τι βγάλεις, τι λέει, θα βγάλε μας. Εδώ είναι ο φάρος. Το βλέπετε το φάρο. Μπράβο. Εδώ είναι τζαμί. Επί του τουρκοκρατίας χτίστηκε αυτό το τζαμί. Εδώ είναι ένα αρχαίο άγαλμα. Παύλο Σταματόπουλος. Εδώ βλέπετε τη γραφική πόλη των Χανίων. Γραφικός. Πώς το είδες το... Θέλω να πάμε να βγάλουμε φωτογραφία για να πάμε να φάμε γιατί δεν φάει τίποτα άλλη μέρα εγώ. Πεινάς. Ρομαντική απόδραση. Το παιδί ποιος είναι. Δεν καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει ένα τετατέτ. Τι κάνεις εδώ. Είμαι ο Παναρέης ο Μακούροβιτς. Ρομαντική απόδραση. Τι είναι πάλι άσπρος. Μπορεί να με μαυρίσεις και εδώ. Στελίνα, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ζόμαστε κατάλληλα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Αυτή, παιδιά, είναι η Στελίνα. Απλή, διακριτική. Μπες λίγο μέσα στο κάδρο. Είναι και δύο μέτρα. Είναι και δύο μέτρα. Μπες και εσύ πιο μέσα να θέλεις. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, αυτή είναι η Στελίνα, η οποία είναι υπεύθυνη για το ταξίδι μας εδώ στα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε, παιδιά, στα Χανιά της Κρήτης. Ωραία. Το πες φανταστικά. Όλοι follow τη Στελίνα. Όλοι follow τη Στελίνα. Στελίνα, πώς είσαι στο Instagram. Στελίνα κάτω Παύλα. Στελινάκο. Στελινάκο. Ακολουθήστε με λίγο να γίνονται. Σας παρακαλώ. Στελινάκο. Όλοι οι άλλοι. Στελινάκο. Ακολουθήστε και μην ξεχνάτε και το Παύλο Σταματόπουλο μία λέξη. Hello. Hello. Και θέλεις να φτάσεις και στον δικό σου. Εγώ είμαι αρκετά διάσημη, δεν βγάζει άλλο. Ας μην το βάλεις μέσα, είναι μαλακιά. Πότε. Καλημέρα. Τι ρε παιδιά. Έχει φτάσει τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 7.30. Φεύγουμε την τελευταία μέρα. Κάναμε το check-out εδώ στο Ελιά Αγία Μαρίνα. Εγώ θα έλεγα κάτω αυτό. Ναι. Όταν θα έχουμε πει στο αεροπλάνο, να είμαστε σίγουροι ότι φεύγουμε. Ναι, έχει δίκιο. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Βεβαίως, φτάσαμε. Στην ώρα μας πάντα, κύριοι. Αλλά το αεροπλάνο. Αλλά... Το αεροπλάνο για ακόμη μια φορά μας έστησε. Ωραία, γράφησες. Και χωρίς ιδιαίτερο ρουφισμό. Έχω ένα μικρό ρουφισμό. Να σε ρωτήσω κάτι. Αλλά ευαίσθητο. Ναι. Αλλά γενικότερα είναι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε μαυρίσω εδώ ή όχι. Τι δεν έχω μαυρίσει ακόμα. Από μόνος μου. Όχι. Όχι. Εδώ το αγόρι είναι μαύρο εδώ πέρα. Κοίτα. Είναι Άγγλος. Του μιλάνε σε αγγλικά. Δεν το γνωρίζουμε. Είναι ένας μικρός περιηγητής. Έχω τέτοια κούραση πάνω μου. Τι έχεις? Τέτοια κούραση πάνω του. Από τι?
αυτό το ταξίδι που οδήγησε τόση ώρα. Το ταξίδι που οδήγησε τόση ώρα. Μισή ώρα οδήγηση. Πρωί-πρωί. Συγχαρητήρια, παιδί. Λοιπόν, θέλεις να έρθεις να κάνουμε την αποφώνηση. Έλα. Και έλα εδώ κοντά μας. Θα κάνει δική του αποφώνηση. Τοπική. Τοπική. Αυτό ήταν ακόμα ένα βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube. Κάντε like, subscribe και comment αν σας άρεσε το βίντεο. Πείτε μας πού θέλετε να πάμε. Με τον Παύλο ή χωρίς τον Παύλο. Ή βάλτε κανέναν άλλο μέσα στην παρέα που θέλετε εσείς. Εδώ από κάτω. Αυτά από εμάς. Να περνάτε όμορφα. Και καλό καλοκαίρι. Θες να δοκιμάσεις και εσύ μια αποφώνηση ή να το κλείσω έτσι το βίντεο με, αυτό, με αυτή την αποφώνηση που έκανα τώρα. Τα είπε όλα, το παλικάρι. Τα είπε όλα. Εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο.